Αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη σύσκεψη των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων σχετικά με την σκέψη για αποκοπή ποσοστού από τον 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Μιλώντας το πρωί στον Άστρα, ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννακης Ομήρου τόνισε ότι δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής καμία πρόταση για αποκοπή του συγκεκριμένου ποσοστού. Το θέμα θα επανασυζητηθεί στην αυριανή σύνοδο που πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στην Βουλή και ανάλογα με τις τοποθετήσεις των κομμάτων θα αποφασιστεί εάν και πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Εάν αύριο είναι έτοιμα να τοποθετηθούν, τότε θα προχωρήσει η διαδικασία, προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Δηλαδή θα πρέπει να ετοιμαστεί πρόταση νόμου η οποία θα κατατεθεί από τα κόμματα ή από ένα κόμμα, εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, για να παραπευθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ο στόχος είναι να στηριχθούν ευάλωτες, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, χυμαζόμενες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, αλλά ενδεχομένως και άλλες ομάδες του πληθυσμού. Ο πρόεδρος της Βουλής διευκρίνησε ότι όποιες αποκοπές αποφασιστούν δεν θα επηρεάσουν τους χαμηλόμισθους, αλλά θα αφορούν μισθούς πέραν των 2.500 ευρώ. Η περιεκτάκτουης φοράς, νόμοι που αφορούν και στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, προβλέπουν ότι το ποσό των 2.500 ευρώ δεν επηρεάζεται. Συνεπώς είναι για τους μεσαίους και υψηλούς μισθούς που θα υπάρξει ή οποιαδήποτε επιβάρυνση η οποία θα διαμορφωθεί ανάλογα με την απόφαση που θα ληφθεί ή αν ληφθεί. Συνεπώς δεν επηρεάζονται οι χαμηλοί μισθοί. Θα είναι κλιμακωτή η όποια αποκοπή. Κάθετα αντίθετο στα περί αποκοπών στον 13ο μισθό εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ. Ο Πάμπης Κυρίτσης χαρακτήρισε λανθασμένο τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε η Βουλή χωρίς να υπάρξει κοινωνικός διάλογος και διερωτήθηκε γιατί να κληθούν οι συντεχνίες μετά την λήψη των αποφάσεων. Γίνεται συζήτηση στη λογική της φιλανθρωπίας. Αλλά η λογική της φιλανθρωπίας να αφορά τους μισθούς κάποιων άλλων, αυτό το πράγμα με όλον τον σεβασμό δεν είναι σωστό. Ο μισθός είναι κάτι το οποίο το κερδίζει κάποιος με την εργασία του. Η νομοθεσία η ίδια η Κυπριακή που έχει επικυρώσει αυτές τις συμβάσεις κατοχυρώνει τον μισθό ως ιερών, ότι δεν μπορεί κάποιος να αποφασίζει και να αγγίζει πάνω στο μισθό του άλλου. Η ΔΕΟΚΔΙΑ του Γενικού της Γραμματέα Διομήδη Διομήδους χαρακτήρισε καλή την πρόταση για τον 13ο μισθό, αλλά υπέδειξε ότι πρέπει να υπάρξει κοινωνικός διάλογος και συνεννόηση με τις συντεχνίες. Μια συνεννόηση όχι μόνο με συνδικαλιστικές, ακόμη και με εργοδοτικές οργανώσεις και όσους άλλους μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, που επί της ουσίας δεν είναι κακή πρόταση, είναι καλή πρόταση. Μπορούμε να τη διαχειριστούμε, αλλά όχι με μονομερείς πρωτοβουλίες μόνο και αποκλειστικά από την ίδια τη Βουλή. Όλοι θα μπορούσαμε να πάρουμε μια απόφαση, να συνεισφέρουμε, να δημιουργηθεί έναν έκτακτο κονδύλι, το οποίο να δοθεί με προσοχή, με σωστή επιλογή σε οικογένειες που πιθανόν να μην έχουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος.